Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση, καθώς οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει για πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για τον δημόσιο τομέα, θα δούμε και τη σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Τις προϋποθέσεις για τηλεργασία και ευέλικτο ωράριο εργασίας ορίζει εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών, που υπογράφει ο Υπουργός κυρία Νίκη Κεραμέως. Ορίζονται ακόμα οι ευπαθείς ομάδες που μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία, ενώ επιπλέον η εγκύκλειος αφήνει ανοιχτό να ακυρωθούν ραντεβού με τις δημόσιες υπηρεσίες λόγω του καύσωνα. Αλλά προβλέπει επίσης, Τάκη, και τη δυνατότητα άδεια έως 2 εργασίμων ημερών. Επίσης, Τάκη, εγκύκλειος ζητά τη λήψη μέτρων για όσους δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι η διακοπή των εργασιών το διάστημα 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Επίσης, να πούμε πως εκδόθηκε χθες υπουργική απόφαση, στην οποία αναφέρονται όλα τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Θα δούμε και τη σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Ανάμεσα στα μέτρα που περιλαμβάνει η υπουργική απόφαση είναι η υποχρεωτική παύση των εργασιών το διάστημα 12 με 5 σε περιοχές, βεβαίως, που ο κίνδυνος θερμικής καταπώνησης καθίσταται εξαιρετικά υψηλός, η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας, βεβαίως, μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και διευκόλυνση των εργαζομένων κατ' τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων, αλλά υπάρχουν και ειδικές προβλέψεις για υπαίθριες εργασίες και χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας. Σε συνέχεια, βεβαίως, Τάκη, της ανακοίνωσης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το επερχόμενο κύμα καύσωνα, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλειο αναφορικά με την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαιτέρως υφίσταται η προσοχή σε ηλικιωμένους, εγγύους, παιδιά και ευπαθείς ομάδες, οι οποίες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο από τις ερχόμενες μεταβολές της θερμοκρασίας. Τώρα θες να σου δείξω αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ στο λεκανοπέδιο ποιες είναι οι θερμοκρασίες που μιλάμε για καύσωνα? Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία, ας βγει ο υπολογιστής μου στον αέρα, είναι αυτή την ώρα ακριβώς εδώ που είμαστε. Αν δεις, η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι 37,3 βαθμοί τώρα. 37,3. Και είναι η περιοχή Περισσός, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία. Δηλαδή, εδώ που είμαστε, είναι η μεγαλύτερη τιμή της θερμοκρασίας αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο. Το δεύτερο που είναι εντυπωσιακό είναι περιοχές οι οποίες είναι ευνοούνται από τη θαλάσσια Άβρα, δείτε τον Άλυμο, δείτε το Παλαιό Φάληρο, γύρω στους 32 βαθμούς, όταν το κέντρο της Αθήνας είναι γύρω στους 35,5-35,6, δηλαδή είναι 3 βαθμοί χαμηλότερα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες, και νομίζω ότι το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι να είναι κανείς στην Πάρνηθα, όπου έχει μόλις 26 βαθμούς αυτή την ώρα στο καταφύγιο της Πάρνηθας. Γενικώς, πάντως, αυτές είναι οι θερμοκρασίες. Τώρα που μιλάμε, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας δρόμο και το μεσημέρι θα είναι τουλάχιστον 2 βαθμούς πιο πάνω η θερμοκρασία, μην πω και λίγο περισσότερο. Πάντως, για την ώρα είμαστε εκεί στη ζώνη των 32 με 35, 36 βαθμών. Και τυχερίως όσοι βρίσκονται στην Πάρνηθα. Δεν το συζητάω. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευθύμη μου.